Ο τύπος γυρίζει σε όλο τον κόσμο και παίζει τένις. Όπως και πολλοί άλλοι. Ο Μπαγάσας. Όπως και πολλοί άλλοι, βέβαια. Για να κάνει ένα εμβόλιο, δηλαδή. Ο ίδιος λέει ότι έχει νοσήσει και ότι έχει πιστοποιητικό νόσησης από τις 16 Δεκεμβρίου. Είναι και αυτό το έγγραφο που θα προσκομίσουν οι δικηγόροι του. Οπότε δεν χρειαζόταν εμβόλια. Μπλέξαμε τώρα και με τους δικηγόρους του Τζόκοβιτς. Να πάει να κάνει ένα εμβόλιο τώρα. Δεν γίνεται άνθρωποι, ας πούμε, που τους παρακολουθούν εκατομμύρια και εκατοντάδες εκατομμύρια τώρα να διατυμπανίζουν με τη στάση τους τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και είναι αυτό που λες, γίνει, δηλαδή. Ότι ένας πρωταθλητής... Καλά του κάνανε. Πρέπει να είναι καλά και πρότυπο. Καλά του κάνανε. Ο νόμος είναι για όλους. Δεν είναι μόνο... Και αν υπάρχει μια λεπτομέρεια που οι δικηγόροι και είχα φέρει ένα χαρτί και άσε μας τώρα καημένα. Θες, γιατί πολλοί υποστηρικτές του λένε ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, έχει κάνει 43 παιδικούς σταθμούς, έχει δώσει τόσα χρήματα. Βάζει. Αλλά από την άλλη λες ότι ο πρωταθλητής αυτό που λέμε πρέπει να είναι και πρότυπο. Όταν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Αυστραλοί. Μπορεί... Εντάξει, δηλαδή ο άλλος να λέει μην εμβολιαστείτε, δεν παθαίνετε τίποτα, δεν υπάρχει κορονοϊός και μετά κάνουν ένα παιδικό σταθμό δίπλα για τα παιδάκια. Τι είναι αυτό δηλαδή. Σχιζοφρένεια είναι. Υπάρχουν και πληροφορίες, βέβαια, ότι στη Σερβία αυτός είχε πάει σε ένα πάρτι έτσι, που είχαν οργανώσει για οι αντιεμβολιαστές. Ναι. Ένας είχε κορονοϊό για να κολλήσουν όλοι μαζί και εκεί κόλλησε και ο Τζόκοβιτς. Τώρα αυτές βέβαια είναι πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Τι αποδεικνύεται αλλά... ότι δεν μπορεί να κάνει. Κάτι δεν πάει καλά, καλά Δημήτρη. Πράγμα, αλλά δεν σημαίνει ότι σκέφτεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δεν. Σε έχει εκνευρίσει λίγο το θέμα. Ναι, με φρικάρει λίγο εμένα αυτό. Λοιπόν, θα συνδεθούμε.